Μοντιράκα, ο κύριος Ιφικράτης Αμυράς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αμυρά. Σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε, εξηγήσετε. Είσαστε, ανήκετε ή δεν ανήκετε στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΔΙΚΙ. Πώς βρέθηκε το όνομά σας στην αυγή τυπωμένος υποψήφιος? Είχα αυτοπροταθεί και όταν έφτασε η υποψηφιότητά μου στην εκλογική επιτροπή, απέρριφθη. Συγγνώμη, και πώς όμως βρέθηκε στην αυγή? Για την αυγή, κύριε Αμυρά, συγγνώμη, το όνομά σας τυπώθηκε στην αυγή. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Και με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη μιλάτε. Το όνομά σας τυπώθηκε στην αυγή. Πώς τυπώθηκε στην αυγή, αφού δεν έχετε καμία σχέση? Ποιος είστε εσείς? Είμαι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Πώς τυπώθηκε? Ταξικό σας αντίπαλος. Όποιος πήγε και έκανε επιστολή στο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε το όνομά του στην αυγή. Μα τώρα κορυδευόμαστε μεταξύ μας στην Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη, στα αριστερά κόμματα. Γιώργο, μου σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Στην αυγή σου πάει. Θα απαντήσει αυτό. Εντάξει, κοροϊδία τελειώνει. Κυρία Στεφανίδου, ακούστε με μισό λεπτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω, αλλά εγώ η συνεργάτη μου με πήρε τηλέφωνο μου είπε για κάποια δήλωση του κ. Μπαλάφα, την οποία εγώ δεν την έχω ακούσει και δεν την έχω δει. Ξαφνικά βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και μιλάει με ένα εισαγγελικό ύφος. Δεν αποδέχομαι το εισαγγελικό ύφος, θα εννοώ. Καλά, στον εισαγγελέα θα πάτε ούτως ή άλλως. Για την αυγή, παρακαλώ, σας είπε για τη δήλωση του κ. Μπαλάφα, είναι παρόν. Είναι και ο κ. Μπαλάφας εδώ. Είπε ότι δεν είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Το επιβεβαιώνω, ναι, το επιβεβαιώνω. Τα άλλα δεν θα ήθελα Δεν μας πει, κύριε Αμυρά, συγγνώμη. Στην αυγή τυπώθηκε το όνομά σας, ρωτάω. Το δείχνει τώρα τηλεόραση. Πώς τυπώθηκε? Επειδή απλώς κάνατε εσείς μια πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε η αυγή και το τύπωσε. Θέλετε να το λύσουμε μαζί? Όχι να το λύσουμε, να μας πείτε μια λογική εξήγηση, αγαπητέ. Ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ πώς τυπώθηκε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Καλά, εντάξει. Να ρωτήσουμε πώς ακριβώς. Αφού θα μας βάλετε στις βόμβες, ρωτάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σας έδωσε ο κύριος Λαφαζάνης εκείνη την πολυσυζητημένη συνέντευξη που έλεγε για επιστροφή στη Δραχμή? Πώς είχατε βρεθεί και πώς σας είχε δώσει τη συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας? Και ποιοι άλλοι να ακούτε, γιατί ακούω πολλές φωνές και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι σε μειονεκτική θέση. Έτσι, ναι, κυρία Αμυρά, θα προσπαθήσουμε να μην μιλάμε όλοι μαζί. Θα δώσω αμέσως μετά το λόγο στους συναδέλφους, στους δημοσιογράφους, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Λοιπόν, εγώ μαζί με τους αγανακτισμένους είχαμε φτιάξει έναν διαδικτυακό σταθμό. Και σε αυτό το διαδικτυακό σταθμό καλούσαμε διάφορες προσωπικότητες. Με τον πολύ απλό τρόπο, είμαστε οι ΤΑΔΕ, θέλετε να έρθετε να δώσετε μία συνέντευξη. Και ερχόταν να δώσει κάποιος μια συνέντευξη. Από εκεί και πέρα, οι συνεντεύξεις όπως έχετε δει είναι και με πρόσωπα από την αριστερά και με πρόσωπα από τη δεξιά. Και ο καθένας λοιπόν ερχόταν και έλεγε τις απόψεις. Τι άλλο, τόσο απλά. Δεν ξέρω γιατί δημιουργεί πρόβλημα κάποιος συνομιλητής. Θα σας εξηγήσουμε γιατί το βίντεο αυτό το οποίο προβλήθηκε και συζητιέται έντονα αυτές τις μέρες, στο βίντεο αυτό εσείς καλείτε τον λαό σε ένοπλη πάλι. Καλείτε τον... Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας είπα, να σας απαντήσω, αλλά ξεκίνησε η ερώτηση για τον κύριο Μπαλάφα. Ακόμα δεν μου έχετε πει το τι έγινε με τον κύριο Μπαλάφα. Αν θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, πολύ ευχαρίστω, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να φύγω και πρέπει να πάω σε μια δουλειά. Δεν υπεξεύγω ούτε για αστείο, γιατί θα δώσω και άλλες συνεντεύξεις, έτσι να εξηγήσω τις θέσεις μου. Αλλά αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ερώτημα θέλει αρκετή ανάλυση. Δεν είναι τόσο απλό, σας λέω, ένα ναι ή ένα όχι. Κύριε Αμυρά, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε ότι κάτω από στο δικό σας ιστότοπο έχετε και τη σημαία του δίκη. Και πριν είπατε ότι δεν είστε στέλεχος του ΔΙΚΙ. Δεν είμαι μέλος του ΔΙΚΙ. Ναι. Γιατί βάλατε στο site μόνο στο ΔΙΚΙ? Δεν έχει καμία οργανική σχέση το ΔΙΚΙ μαζί μου. Εγώ άλλο σας ρωτάω, αγαπητέ. Βάλατε στο site σας τη φωτογραφία σας και από κάτω τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και από κάτω τη σημαία του ΔΙΚΙ. Όπως ακριβώς δεν υπάρχει. Και βγαίνετε στη τηλεόραση και λέτε δεν έχω σχέση ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με το ΔΙΚΙ. Συγγνώμη, τώρα αυτά τα λέμε σοβαρά. Έχετε πάρει μία καρτούλα που έχει εμφανιστεί. Μία ηλεκτρονική κάρτα. Ναι, δικιά σας. Και προφανώς όταν ένας υποψήφιος κατεβαίνει με ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, φτιάχνει μία κάρτα. Άρα ήσασταν στο δίκη τουλάχιστον. Όταν. Γιατί επιλέξατε το δίκη από όλες τις 12 συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σας ρωτάω. Υπήρχε μία γνωριμία με τους ανθρώπους του δίκη σε ό,τι αφορά. Άρα ήσασταν στο δίκη. Γιατί βγαίνετε τηλεόραση και λέτε δεν ήμουν στο δίκη. Δεν είμαι μέλος του δίκη. Καλά, αγαπητέ, τις κουμπάρες παίζουμε. Αγαπητέ, αυτό το ύφος. Έμα τις κουμπάρες παίζουμε τώρα. Έχετε βγει, πρέπει να βάλετε βόμβες, να σκοτώσετε, να γδάρετε. Λέτε ψέματα στην τηλεόραση και θα μας κάνετε και παρατήρηση. Αυτό το ύφος του εισαγγελέα,
αυτό το ύφος του εισαγγελέα. Σας είπα, στον εισαγγελέα θα πάτε ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να παίξω εγώ το ρόλο του εισαγγελέα. Πολύ ευχαρίστω. Έτσι. Και εσείς πολύ ευχαρίστω να έρθετε μία μέρα να τα συζητήσουμε από κοντά. Τι να, με τρομοκράτες δεν συζητώ εγώ, αγαπητέ. Ναι. Δεν συζητώ με τρομοκράτες. Οι νενέκοι δεν συζητούν. Δεν συζητώ με τρομοκράτες, αγαπητέ. Κυρία Μοιρά, εγώ δεν μοιρεύομαι εγώ στην Ελλάδα. Μία μέρα πρέπει να περάσουμε από τη λαϊκή δικαιοσύνη. Και το σερβοκούτι, κυρία Μοιρά. Πάντω να απαντήσει, δεν μα έχετε απαντήσει. Κυρία Τατιάνα Στεφανίδου, ακούστε. Κυρία Μοιρά, επιτρέψτε μου. Εσεί θέλετε, όσοι θέλετε, αλλά όχι. Γιατί όχι να παριστάνει ο κύριο Γεωργιάδη μαζί με άλλου τρει εναντίον ενό χωρί εγώ να ξέρω αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο στούντιο. Κάποια άλλη στιγμή είναι καλύτερη συνθήκη. Θα σα ρωτήσω εγώ, κυρία Μοιρά, λοιπόν, αν μου επιτρέπετε. Όχι, κάποια άλλη στιγμή. Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για να διευκρινιστεί το ζήτημα. Εσείς, αυτή την κάρτα που βλέπουμε, για ποιο λόγο την τυπώσατε? Ήταν ίσως διαφημιστική κάρτα. Βιαστήκατε να τυπώσετε μια κάρτα προεκλογική πριν σας δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή ήταν μια κάρτα για να τη διαφημίσει. Ήταν μια δική σας, αν θέλετε, βιασύνη, χωρίς να έχετε πάρει την έγκριση του ΣΥΡΙΖΑ? Εφόσον είχα καταθέσει την υποψηφιότητά μου, ναι. Έτσι. Θα προετοιμάσω ένα εκλογικό υλικό. Αυτό δεν μπορεί να κάνει. Όπως θα ξέρετε, βιάστηκε, αν έχετε δηλαδή ασχοληθεί ποτέ με τις εκλογές, στο τι γίνεται, περιμένεις πρώτα να δεις το τι θα γίνει με τις υποψηφιότητες και τι στιγμή τρέχεις εκεί πέρα, πρέπει να βγάλεις ανακοινώσεις, πρέπει να βγάλεις κτλ. Αυτό έγινε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, την είδηση όσον αφορά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αυτό βίντεο το οποίο έχουμε. Δεν το έχω δει. Κάτι άκουσα, κάποιοι δημοσιογράφοι με πήραν, αλλά ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Ναι, όχι. Η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών, η κυρία Ράικου, έχει δώσει εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης όσο αφορά το βίντεο που καλείται... Προφανώς η Δημοκρατία έχει ξεκινήσει μια πολιτική δηλαδή, δίωξη... Δηλαδή, κυρία Μοιρά, του αιώνα. Θα βγαίνει ο Κασιδιάρης και θα μπαίνετε εσείς. Είναι ξεκάθαρα πολιτική δίωξη. Εκεί έχουμε φτάσει. Τελευταία εβδομάδα των εκλογών θα μιλάμε για τα άκρα. Πολιτική δίωξη, αλλά και τα όσα εσείς ισχυρίζεστε... Πολιτική δίωξη για κάτι που υπάρχει στο διαδίκτυο εδώ και 10 μήνες, χωρίς, προσέξτε, οι νενέκοι του Μνημονίου να έχουν καθίσει στο σκαμνί. Στο δόλιο του κατηγορούμε. Λοιπόν, ναι, αλλά και εσείς. Αν θέλουν ισότητα όπλων, αν θέλουν ισότητα όπλων και παρεμβολή εισαγγελιών, οι εισαγγελίες θα πρέπει να λειτουργούν και προς τις δύο πλευρές. Όχι προς τη μία. Λοιπόν, κυρία Στεφανίδου, πολύ ευχαριστώ που θα πούμε έτσι. Αν μου επιτρέπετε, μία τελευταία ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση. Όσον αφορά την. Ταδιάνα, συγγνώμη, να πω δύο πράγματα. Εμένα πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που 5 μέρες πριν από τις εκλογές, με τόσο ανοιχτά ζητήματα, να, καθόμαστε και συζητάμε για τα κόκκινο-μαύρα άκρα και τα κόκκινο-μπλε άκρα. Γιώργο, γιατί σε παραξενεύει? Το ίδιο δεν με παραξενεύει. Όχι, στεναχωριέμαι. Πριν από τις 6 Μαΐου, 20 γιατί οι απόψεις του κυρίου Αμυρά. Σωστό κυρίου... είναι. Ακριβώς επειδή υπήρχε στο Χατζόπουλο, ο κόσμος πήγε στην αγκαλιά. Βέβαια, είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Ναι, προφανώς. Είναι πολλά τα λεφτά. Επειδή υπήρχαν πολλά λεφτά, ο κόσμος πήγε στα άκρα. Είναι ένα νέο παιδί. Είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος και αυτός αισθάνεται εγκλωβισμένος, γιατί αισθάνεται τώρα ότι έδωσε επιχείρημα με τις θέσεις του στον ιδεολογικό του αντίπαλο. Γιατί ενώ ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ένα λεπτό. Προτρέπει σε ανθρωποκτονίες, απαγωγή. Δεν θα πιάνω να ψάξουμε στο YouTube τι έχει ανέβει. Άμα ψάξουμε στο YouTube. Να τελειώσω γιατί με διέκοψε. Εγώ το λόγο θα κάνω μια παρατήρηση. Ένα λεπτό να πω αυτό που είχα. Γιατί ο κ. Καραμέρος έσπευσε την ώρα που έκανα έτσι αυτή την τοποθέτηση και είπε κάτι το οποίο το ακούω πολύ από πολλούς ανθρώπους. Ότι ποιο οδήγησε τον κόσμο εκεί? Κύριε Αποστολάκη, να το εξηγήσω κιόλας. Εσύ ήσασταν υπουργό τη κυβέρνηση Μήτρη. Όταν ο κόσμος ήταν πάνω στο ροζ νεφάκι και νόμιζε ότι μια ζωή θα έχουμε λεφτά και μια ζωή μπορεί να έχουμε ακριβά αυτοκίνητα και μια ζωή μπορεί να δανειζόμαστε. Ένα κόσμο που ήταν απόκληρο στι γειτονιέ, ξεχασμένο και εκτό συστήματο, πήγε στη Χρυσή Αυγή και στον κύριο Αμυρά. Τάξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η δική σα ανάλυση. Αν θέλετε να ακούσετε και τη δική μου. Νομίζω ότι εκφράζει και πολύ κόσμο. Εντάξει. Δεν είναι προσωπικό. Ωραία, είπατε την άποψή σας, να πω και εγώ τη δική μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτοφανής και δεν είναι ελληνική. Δηλαδή, είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο όπως ήταν οι γονείς μας και οι παππούδες μας του 40. Δεν υπάρχει ελληνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει ελληνογερμανική διένεξη. Υπάρχει ευρωπαϊκό πρόβλημα και ευρωπαϊκός πόλεμος. Και εγώ δέχομαι απολύτως ότι στην πορεία αυτής της χώρας, την οποία η κρίση σήμερα τα έχει σκεπάσει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τίποτα από κάποια θετικά που έγιναν, γιατί
ο κόσμος είναι απελπισμένος γιατί υπάρχουν θύματα από αυτόν τον πόλεμο. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι είναι τα πρώτα θύματα αυτού του πολέμου. Άρα έχει σκεπαστεί οτιδήποτε θετικό. Και μένει η κόλαση της κρίσης. Αλλά θέλω να ρωτήσω, μια που ο κύριος Καραμέρος έτσι είπε αυτή την άποψη και θεωρεί ότι εκφράζεται και πολλοί κόσμοι. Ναι, ξεκινώ, σε αυτή την άποψη, τα θετικά, λοιπόν, ακριβοπληρώθηκαν. Τα θετικά, ακριβοπληρώθηκαν. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, σε αυτή την κατάντια έχουν ευθύνη τα κόμματα εξουσίας. Έχουν ευθύνη τα κόμματα εξουσίας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τα κόμματα που δεν άσκησαν ποτέ εξουσία και τα οποία σε κάθε προσπάθεια διαρθρωτικής αλλαγής τα κάνανε λίμπα. Τα οποία κάθε τρεις και λίγο κλείναν το λιμάνι και κάνανε τον τουρισμό. Δίκιο έχει, Σολάκη. Και δίκιο έχει, κάτι. Κάντε μου τη χάρη όμως. Ένα λεπτό. Είπε ο Γιώργος ότι είσαι στην κυβέρνηση Σιμίτη. Το ασφαλιστικό του Γιαννίτση μετά το 2002 δεν το έριξε ούτε το ΠΑΜΕ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένας. Ρε παιδιά, μπορώ να τελειώσω ένα λεπτό. Πώς το λένε, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο Πασόκ τότε, ο Χρήστος ο Πολυζογόπουλος το έριξε. Ο Πολυζογόπουλος, το Πασόκ το έριξε. Άρα, τις μεταρρυθμίσεις. Και για την ΔΕΗ, ο Φωτόπουλος έριξε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Ο οποίος Φωτόπουλος ήταν Πασόκ. Το Πασόκ πλήρωσε και πληρώνει τώρα, δεν είναι. Έχει τελειώσει. Είναι ωραίο να είσαι. Είναι ωραίο να είσαι προβοκάτορας. Είναι ωραίο να είσαι. Είναι ωραίο να είσαι με τόσους πολλούς και να έχεις αντιμετωπίσει τόσους πολλούς. Αλλά δώστε μου δύο λεπτά. Θα λέγει κανείς δε έτσι διαχωρίσατε όπως... και τη θέση σας. Συγγνώμη να το πω αυτό. Κυρία Αποστολάκη, μα δεν διαχώρισε τη θέση. Να τελειώσει γιατί χειρότερος διακοψίας από μένα. Κυρία Αποστολάκη. Αλλά δεν προήλθε εκ παρθενογενέσεως στο Πασόκ. Και μιλάει τώρα και νοιάζεται για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους που τους προκάλεσε η δική του πολιτική. Δηλαδή δεν μας επιτρέπετε να μιλάμε, κύριε Κοτρότσο. Όχι, να επιτρέπετε. Εσείς δικαιούστε να είσαι ευαίσθητη. Όχι όμως το Πασόκ ως Πασόκ. Τι να κάνουμε τώρα. Λέω λοιπόν ότι εδώ κάπου. Κάπου το πήραμε στραβά ο καθένας. Δεν είναι η ίδια η ευθύνη, ας πούμε, του Πασόκ με την ευθύνη κάποιου άλλου, η ευθύνη ενός ενεργού πολιτικού με την ευθύνη ενός απλού πολίτη. Αλλά κάπου αυτή η χώρα, κάποια στιγμή το έχασε. Ξέρετε κάτι, όταν το Δεκέμβριο του 2008, εγώ δεν θα υπερασπιστώ την πολιτική του Κώστα Καραμαλή, είμαι ένας άνθρωπος που με την συντηρητική παράταξη, ας πούμε, ποτέ δεν μπόρεσα να συναντηθώ. Και δεν θα υποστηρίξω την πολιτική. Έρχεται. Θέλω να πω όμως ότι όταν το 2008 κάηκε η Αθήνα, δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Μιλούσαμε για εξέγερση. Σήμερα που η βία της Χρυσής Αυγής τη ζήσαμε με αυτό το φρικιαστικό τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι η βία είτε είναι φασιστική, είτε είναι αριστερή, είτε είναι προοδευτική, είτε είναι νεοναζιστική. Κυρία Αποστολάκη, το 2008 το Δεκέμβριο είχε προηγηθεί μια δολοφονία. Δεν μιλάω με πολύ εύκολο τρόπο την ξεπερνάτε. Προηγήθηκε μια δολοφονία. Ο δολοφόνος τιμωρήθηκε, κύριε Βουσιακή. Έπα πληρώσουν τα καταστήματα στην Αθήνα. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ο δολοφόνος τιμωρήθηκε. Έπα το πληρώσουν όλοι οι Αθηναίοι. Αδωνή. Δεν μιλάω. Μην το λες αυτό. Γιατί σαν να δικαιολογείς τις καταστροφές. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Είναι λάθος. Αλλά βγήκαν και μαθητές. Είναι λάθος. Κακώς βγήκαν οι μαθητές. Ο Λαζόπουλος και κάποιοι άλλοι τρελάνανε. Πολύ κακό κάνανε και βγήκανε. Δεν είναι τρομοκράτες. Τρομοκράτες και κουλοφορείς. Αυτοί που έκαψαν την Αθήνα. Κάποιοι στην αριστερά. Κάποιοι στην αριστερά. Αυτά λέτε και δημιουργείται τη Χρυσή Αυγή. Δεν ακούς. Η Χρυσή Αυγή που έκαψαν την Αθήνα αυτή τη νοοτροπία. Δεν ακούς. Ποτέ δεν ακούς. Αυτοί που έκαψαν την Αθήνα είναι τρομοκράτες και κουλοφόροι. Βγήκαν και μαθητές όμως. Εγώ όχι, όχι. Οι μαθητές παρασυνδέονται όλα. Υπήρξε μια δολοφονία. Υπήρξε μια δολοφονία. Μην προσπερνάμε. Από τον Αλαβάνο, τον Τζίπρα και τον Λαζόπουλο τότε βγήκαν μαθητές. Βγήκαν μόνοι τους αγαπητές Σαραφείς. Αλλά αν το πρόβλημα είναι ο Λαζόπουλος, θα ήθελα να τον Αλαβάνο να λέει να ακούσουμε τον νέο πετάει την πέτρα. Ο Λαζόπουλος είναι το πρόβλημα. Δεν έχετε κανένα νερό να σας δείξω. Έλα τώρα.
διάθεση που του δίνει. Φτιάξαμε βίντεο για την εκπομπή. Υπάρχει τέτοια βαβούρα που δεν ακούει ότι δεν θέλει τίποτα. Ούτε για του μαθητέ. Αλλά δεν άκουσα τίποτα για την δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Μα κυρία Αποστολάκη. Όχι τώρα σε μένα αυτά. Λένε το 2008 ξαφνικά. Όχι. Εγώ δεν μιλάω ούτε για το παιδί. Δεν ακούει ότι δεν θέλει τίποτα. Δώστε μετά τη δυνατότητα να κάνω. Δεν μιλάω ούτε για το παιδί ούτε για αυτή την τραγική στιγμή. Μιλάω για του κουκουλοφόρου που κάψαν την Αθήνα. Μιλάω για τα πανεπιστήμια στη χώρα μα. Που στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, κύριε Κοτρότσο, σπουδάζουν τα παιδιά της μεσαίας τάξης. Και τα ελληνικά πανεπιστήμια τα τελευταία...